Ξέρετε, ο κόσμος, πολλοί έχουν άγνοια περί αγιότητος και θεωρούν ότι δεν είναι εύκολο κανένας να γιάσει. Γιατί δεν είναι εύκολο? Είναι και πολύ εύκολο. Μιλάω για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν την Εκκλησία. Γιατί? Γιατί, ναι, παππούλι μου λέει, τότε και τα χρόνια αγιάζονται καλοί άνθρωποι. Γιατί τώρα δεν αγιάζουν? Δεν αγιάζουν τώρα, δύσκολοι οι άνθρωποι κακοί. Όχι, μην το λέτε αυτό. Και τώρα αγιάζουν. Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον, ο αυτός και στις αιώνας. Ο τότε Χριστός είναι και ο σημερινός Χριστός, μέχρι στις αιώνας. Λοιπόν, γιατί να μην αγιάζουν? Αγιάζουν και σήμερα. Μα πώς αγιάζουν? Και γι' αυτό λοιπόν ο καλός Θεός για τα λανθασμένα μυαλά των ανθρώπων δεν αγιάζουν. Στις αιώνας μας εδώ, από τον 20ο αιώνα και πιο μπροστά ακόμα και μέχρι σήμερα και θα συνεχίζει μέχρι συντελείας τόνους, θα αγιάζουν. Ποιοι? Αυτοί που έχουν ακολουθήσει τον Χριστό. Αυτοί που είναι ταπεινοί. Αυτοί που δεν προβάλλουν τον εαυτό τους. Αυτοί που πραγματικά γνωρίζουν ότι υπάρχει η αιωνιότητα, υπάρχει. Υπάρχει Χριστός, ο Θεός, ημών και οι Άγιοι όλοι και οι ψυχές ζουν. Δεν πεθαίνουν οι νεκροί. Άντε πεθάμε πάλι, όχι. Πώς λένε και οι χιλιαστέοι και οι εχουβάδες. Φάγομαι, πίωμε, διότι αύριο αποθυμίσκομαι. Δεν είναι αυτό να πάμε και να πούμε πεθάνε. Όχι. Ποιος θα εξηγήσει αυτόν τον κόσμο, λέει. Ναι, έχετε δίκιο. Για σκεφτείτε. Δεν άνοιξατε ποτέ το Ευαγγέλιο, την Αγία Γραφή, τους βίους των Αγίων, να δείτε τι έχει κάνει ο Χριστός. Πρώτα με μέσα τον Λάζαρο, με μέσα τη σχήρα στο παιδί. Λοιπόν, και πόσοι άλλους, και πόσοι άλλοι μέσα στο νοσοκομείο μέχρι τώρα θεραπεύονται. Και βάλω και εγώ τον εαυτό μου. Τότε με τον καρκίνο. Παναγία μου. Και τώρα ακόμα που θα πάνε. Να λοιπόν, ο Κύριος είναι ο Κύριος για τους νεκρούς και για τους ζωντανούς. Και λέμε πέθανε, δεν πέθανε, το σώμα πέθανε, το χώμα διελύεται. Δεν διελύεται η ψυχή. Η ψυχή είναι αιώνιος μέχρι συντηρίας του κόσμου, Δευτέρα και Χριστή Παρουσία. Και θα κρίνει ο Κύριος ζώντας και νεκρούς. Η ψυχή είναι αθάνατος, δεν πεθαίνει. Το σώμα θα γίνει χώμα. Γι' αυτό οι ιερεύς, όταν πάει στον γραφείο και βάζουν μέσα στον τάφο τον νεκρό. Νεκρό δεν έχει ψυχή μέσα. Χώμα. Δεν γίνεται χώμα. Δεν λιώνει ο νεκρός. Και έχει λοιπόν κρασί και λάδικη και σταυροειδός κάνει το σώμα πάνω γης και γης απεδέρφεται. Από τη γη επλάστηκες και στη γη θα λιώσεις. Πω, τι ωραία πράγματα που έχουμε. Τι ωραία πράγματα τα οποία πρέπει να έχουμε γονατιστεί να δοξάζουμε τον Θεό, αδερφοί μου. Πω, τι ωραία πράγματα που έχει. Λοιπόν, το σώμα πάει έφυγε. Την ψυχή να κάνουμε. Τι θέλει η ψυχή? Ελεημοσύνη. Ελεημοσύνη για τους ζωντανούς και ελεημοσύνη για τους νεκρούς. Δεν είναι νεκρός. Το σώμα είναι νεκρό, διαλύεται χώμα, η ψυχή είναι αθάνατος, παιδιά μου. Και ο Κύριος μας, βλέπω από τους ανθρώπους, εγώ δεν είμαι καρδιογνώστης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος τελευταίος κληρικός και άνθρωπος του κόσμου. Αλλά βλέπουμε λοιπόν, ο Κύριος μας και ο Θεός μας θέλει να δώσει, να πιστέψουν οι άνθρωποι ότι εγώ, να δείτε ο τότε Χριστός και τον ίδιος. Εγώ θα αγιάζω τους ανθρώπους, αυτούς οι οποίοι ακολούθησαν τον Χριστό. Όχι για υπερηφάνειες, όχι να κάνουν μεγάλους σταυρούς και κομποσχήνια. Εν το κρυπτό και εν το φανερό θα δώσει ο Χριστός ο φανερός. Γι' αυτό λοιπόν πολλές φορές ξεφεύγει το μυαλό του άλλου ανθρώπου και δεν ξέρει τι θα γίνει. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Έτσι λοιπόν και οι πατέρες αυτοί και οι άλλοι πατέρες πρόσφατα που αγίασε η Εκκλησία μας, τον Άγιο Πορφύριο,
τον Άγιο Πέτσεσμαλό, τον Πατριάρχη Παπαγίσιο, για όνομα του Θεού. Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι? Ήταν μεγιστάνες, τι ήτανε? Απλώς ιερείς του υψίστου, ένας καλόγερος και ένας ιερείς και εκείνος καλόγερος. Τι έκανα στη ζωή τους? Αγίασε η ψυχή τους με την Αγία ζωή τους. Όχι πρόβλεπαν ότι θα γίνουν άλλοι, αλλά κοιτούσαν να ευχαριστήσουν Θεό και ανθρώπους. Εγώ πολλούς από τους γέρους εκεί δεν με γνώρισαν και τόσο. Αλλά θέλω να πω, τον πατέρα Πορφύριο τον με γνώρισα στον Άγιο Γεράσιμο, στο Παρακλήσιμο. Εκεί πήγαινα καλογεράκι, πήγαινα μεγάλο στο γυμνάσιο εγώ, καλογεράκι, και τα Σάββατα πήγαινα εκεί. Και τον έβλεπα, ήμουν έξω από το γερό βέβαια, και μου έχουν ψυχετία μέσα. Έλα να με βοηθήσεις. Και όλα τα πάνω και έβγαινα στο Ευαγγέλιο, στα Άγια ας πούμε, και τον βοηθούσα. Τον έβλεπα καμάλωνα. Ποιον έβλεπα? Δεν πατούσε στη γη. Τι ήμουν τότε, 17 χρόνια, 18. Δεν τον έβλεπα να είναι στη γη. Και τον θαύμαζα. Και στο τέλος, αφού μου μείνει το αντίδρο και μεγάλο κομμάτι, γιατί σε παλικαράκι να φας, ήμουν ένα φαναλάκι και πηγαίναμε και μεταλαμβάναμε τους αρρώστους. Τι ωραίο πράγμα, εγώ χαρά. Χαρά, τι να σας πω. Αφού από τη χαρά μου ουρλούσαν πάνω μου τόσο πολύ. Τον αγάπαγα. Και του λέω, αφού τον έβλεπα, υψηλά ήταν. Λέω, γέροντά μου, για πες μου, τι πρέπει να κάνω να πάω εγώ στον παράδεισο που θέλω, που είμαι και μικρό παιδί. Όπως βαδίζεις, να βαδίσεις, μου είπε, θυμάμαι. Και από τις πολλές φορές που πήγαινα, πραγματικά έβγαινε ένα σταυρό με τη μία λείψανα μέσα και με πάτω να το έχεις που θα μεγαλώσεις. Θα γίνεις ιερέας, εσύ μου λέει. Θα γίνεις ιερέας. Εγώ είμαι μικρός, όχι τώρα, θα γίνεις ιερέας. Πάτω. Και τον αγάπησα τόσο πολύ. Και πραγματικά βλέπω, γίνεται εσύ γέροντα νεκτάρι έτσι, που δεν είσαι άξιο να γίνεις. Γίνεται η ταπείνωση που έχει ο πατήρ Πορφύριος, για και τι ωραία πράγματα. Και σήμερα το βλέπουμε πραγματικά Άγιο. Πω πω, θα μας δώσει ο Θεός εν της Αγής αυτού. Γνωρίζω και τον πατέρα Παΐσιο. Πάω στο Γιονόδος. Πάω στο Κενίκτρο εκεί πέρα. Είμαστε τρία άτομα. Πώς μπορεί να πάρω κι εγώ τις γραμμές τις δικές του? Δεν μπορώ. Είμαι ανάξιος, αμαρτωλός. Και περιμένω. Μπροστά ένας γεμάτος κύριος εκεί, με τη σειρά, να πάει μέσα, μετά είμαι εγώ και πίσω ένα παλικάρι. Μπήκε μέσα ο κύριος ο γεμάτος, βγήκε μετά εκεί και είναι η σειρά μου να πω μέσα. Βλέπω με ένα σπρόξιμο και περνάει ένα παλικάρι, μέσα και μπήκε μέσα. Ούτε να πάρει εγώ μίσθο, να πω γιατί εγώ είμαι. Όχι, πού βρίσκομαι? Βρίσκομαι σε έναν άγιον άνθρωπο. Πώς θα παρουσιαστώ εγώ? Τι θέλω, σηκωθήκε, άμα του έλεγα αλήθεια το παιδί μου. Ότι κάτσε να πάω πρώτος. Όχι, εδώ, εγώ ήρθα να πάρω μάθημα. Όχι να γίνω άγιος, να πάρω μάθημα. Να μοιάζω για αυτούς, οι οποίοι παρέστησαν Θεό και ανθρώπους. Αυτοί που θυσιάστηκαν με ταπείνωση. Να πάρω μάθημα, δεν μιλάω. Μόλις μπήκε αυτός, μπήκε έξω μέσα. Γιατί μπήκε λέει έξω? Μορφή στο χέρι και έφυγε. Μου λέει, πατέρ, τι είναι παιδί μου? Θα μου πει, λέω, ότι μήπως παραξηγήθηκα, ξαναπεί συγγνώμη. Μόρφη. Μου λέει, όμως πήγα μέσα, τι θες εδώ? Λέει, ήρθα να σας δω πάντα λίγο έξω. Εμένα δεν ήξερε ο Άγιος μου Παΐσιος. Δεν μου το με είδε έξω που ήμουν εγώ. Με την αλήθεια. Και λέει, βγες έξω εσύ. Είναι ο γέροντας νεκτάρωνας μέσα. Εγώ όμως το άκουσα αυτό, μπαίνω μέσα, πάω εγώ να καημένος, αφού θέλω να δείξω και κύριο ότι πρέπει να σου μοιάσω κι εγώ. Γονατίζω και πέρα, λέω γέροντα, άγιε του, σούτ μου λέει, φύγα πάνω, φύγα πάνω. Ποιος παρακαλώ εγώ ήρθα τόσα
Τόσο δρόμο έκανα για να πω, σηκώ απάνω μου, τι θέλεις από μένα, τι με πεις, όχι, εσύ είσαι ιερέας, εγώ είμαι καλόγερος, μοναχός. Σας παρακαλώ, όχι, δεν θα πεις το χέρι μου, τι θες, είπα να πάρω με εσείς, εσύ μου, πάρε το κομμασίδι μου τώρα. Του λέω, γέροντά μου, του λέω, να φιλείς το χεράκι σας, ήρθα τόσο καιρό. Όχι, μου λέει, εγώ θα σου φιλείς το χέρι. Πραγματικά. Και μου έδωσε την εντύπωση και μου είπε, θέλω εγώ την ευχή σου. Ποιος είναι εγώ. Και πραγματικά λοιπόν, έφυγα και κατάλαβα ότι αυτοί οι άνθρωποι οι Άγιοι θα γίνουν και είναι Άγιοι. Άντε λοιπόν και εσύ Πατρελεκτάρη να μοιάσει, μπορεί να μοιάσει, δεν μπορεί να μοιάσει. Τους γνώρισα. Εγνώρισα, εγνώρισα και τον πατέρα που ήταν στο νοσοκομείο Δημονώσων, τον πατέρα Εμμάνιο. Ήρθε και αυτός. Ο Χριστός μου τους έστειλε αυτούς για να δει, να μου λέει, κάνε και εσύ αυτά, δε, αν μπορείς, κάνε και εσύ, κάνε και εσύ. Λοιπόν και ήρθε, και να κλαίει, ήταν ευαίσθητος. Γέροντά μου, όταν πας επάνω θα με θυμηθείς. Με πάτε λεμμένη. Με πάτε να γίνει με θυμηθείς η χήμη του ματωλούς. Πω πω λέω, τι έπαθα ο καημένος. Με θυμηθείς πάντα, με πάτε, με γίνω ησυχής, θα θυμηθώ, θα θυμηθώ. Θα δούμε πού θα με καταδάξει ο Κύριος. Και εσύ κλείνω σε ένα κομποσχήνι μου, μακρύ, και αυτά, και με κλείνω τα έφυγε ο καημένος. Και εσύ τρεις μέρες σε κοιμήθηκε. Λοιπόν, αυτοί οι πατέρες όπου λέτε, είναι άγιοι. Μήπως δεν υπάρχουν και τώρα πατέρες. Υπάρχουν πατέρες. Και πάω από τον κόσμο. Ο κόσμος τους γνωρίζει όμως. Και εκεί λοιπόν, ίσως να πέμψει λάθος, δεν ξέρω. Ίσως ο πόνος που έχουν και τους εμπλαβούνται και πηγαίνουν πραγματικά. Εγνώρισα και τον πατέρα Ιάκωβο. Δεν είναι Ιάκωβο. Πραγματικά λοιπόν, τι μορφές αυτές, πόσο τις βλέπω, όχι έτσι έγιναν άγιοι, γιατί κι εγώ να μην ακολουθήσω τον δρόμο αυτών των ανθρώπων, πω πω πω, προσπαθώ, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Δεν τον γνώριζα, άκουγα περί του ξεγιώτος και λοιπά όλα αυτά και θαύμαζα, ένας-ένας, σαν να πιστούν να βγαίνουν έξω οι Άγιοι Πατέρες αυτοί. Ένα δεν τον ήξερα, άκουγα. Ένα μεσημέρι χτυπάει το τηλέφωνο μου στην εκκλησία. Σηκώνω το τηλέφωνο και του λέω, παρακαλώ, ας τον παρακαλώ, μου λέει, να έχεις επιλέξει. Ας τον παρακαλώ. Είμαι ο Τσαλίκης ο Ιάκωβος. Αχ, πατέρα Ιάκωβε, να ζήσετε, να είστε καλά, περαστικά σας. Άσε με εγώ. Σε τρεις μέρες φεύγω εγώ. Θέλω να σου αφήσω παραγγελιά. Κρατήσου, πρόσεχε, γιατί είσαι εσύ ο τελευταίος. Κρατήσου, ο κόσμος μας έχει ανάγκη. Κρατήσου, αυτό σου λέω. Και έχω πει και εγώ στα πνευματικά μου παιδιά, να έρθουν εκεί να ξεμολογούνται. Να κοιτάξτε λοιπόν το ένα κατόπι του άλλου. Πόσο πρέπει εμείς οι άνθρωποι να χαιρόμαστε για αυτούς τους Αγίους. Αυτοί οι Άγιοι του Θεού, όπως γνώρισα, τελευταία τελειώνω τώρα, λοιπόν, γνώρισα τον πατέρα Ζερβάκο, τον Φιλόθεο, μορφή Αγία. Πατήρ Ζερβάκος, όταν πήγα 15 χρονών εγώ στο μοναστήρι, παιδιά μου, επειδή ήμουν 15 χρονών, πονάξαν την πάνω και φέραν τον πάτο Φιλόθεο και με ξεμολόγησε. Τα ακούτε το ένα και το βιζάρο, με ξεμολόγησε. Εγώ για καλογερική ιδέα δεν είχα, απλώς ήθελα να το λάσω. Με ξεμολόγησε, ούτε ήξερα ποιος είναι ο Φιλόθεος, ούτε που ήταν και λοιπά, έλεγα από το μοναστήρι του παπάς είναι εδώ. Θυμάμαι μερικά λόγια εκτός αυτό που με ρώτησε και λοιπά, και θυμάμαι, μου λέει,
είσαι υπερήφανος. Όχι, του λέω, δεν είμαι υπερήφανος. Τι έχω εγώ μεγάλος, να έχω εργαστήριο, να έχω δουλειές, ξέρω τι και δεν πάει. Εγώ με καταφνώ. Τι να είμαι υπερήφανος. Δεν είσαι υπερήφανος, όχι. Αυτό που λες είναι υπερηφάνεια. Α, έτσι πρέπει. Στορκίζουμε, δεν θα το ξαναπώ, το είπα. Ναι, κατάλαβα ότι δεν γνωρίζω πολλά πράγματα. Ναι. Μου λέει, δεν μου λες, μου είπες ότι θέλει να γίνεις ιερέας, όλα αυτά, όλα αυτά που σε ρώτησα, καλά ήταν, θέλει να γίνεις ιερέας. Όχι. Από προηγούμενος είπες να γίνεις ιερέας. Όχι. Μόλις ήρθα στο μοναστήρι, ο ηγούμενος μου σε ένα βιβλίο να διαβάσω περί ιεροσύνης. Και λέω, δεν θέλω να γίνω ιερέας. Κάλλιο με το κομποσκήνι στον παράδεισο, παρά με το πετραχύλι στην κόραση, είπα. Τ' άκουσα όλα αυτά και αυτά και με θαύμασε ο καλυμμένος. Την ευχή της την άκουμε, ψυχοδευχή. Εμένα πήγε στον γέροντα μετά την εξομολόγηση και του είπε, αν το καθίσει και καθίσει ο γεωκρατήσετε, είναι καλό παιδί, να το κάνετε ιερέα και να μου βγάλετε και νεκτάριο. Και μετά από εκεί ξεχάστηκε και δεν παίρνει από ιερέα κλπ. Και ήρθε όταν είχα τον καρκίνο, σας είπα. Αυτό φορά είναι πατρός Ζερβάκου. Το σκουπάκι αυτό. Και αυτό το πετραχύλι που κρέμεται εκεί είναι από από τον Άγιο Σάββα της Καλύμπου. Μαθητής του Αγίου Νεκταρίου. Και μου το στείλανε από εκεί εμένα που τώρα που αρρώστησα. Και το βγάλανε από το λαιμό του και μου το φέρνουν σε μένα. Να, και εκεί είναι ο Ζερβάκος, βλέπετε, και κρυμάτι. Δηλαδή με παρέα του και μαζί κακομίζει. Αλλά πού, αλλά ξέρουμε. Και ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα, ο αυτός της αιώνας, αγίασαν και θα αγιάζουν συνέχεια. Όχι μόνο εκείνα τα χρόνια που λέει ο κόσμος, αλλά αγιάζουν. Αυτοί οι πατέρες, πολλά κρυφά τους δεν τα γνωρίζουμε. Τι έκανα πολλά κρυφά τους. Έγραφε αργίες, νηστείες. Τα κούτελά τους πήγαν μια φορά σε να είναι ζωντανός ακόμα, δεν θα το πω το όνομά του και με φιλοξένησε στο μοναστήρι του και εγώ ήμουν από εκεί σε ένα δωμάτιο και άκουγα τα κάτω του τη νύχτα τα τι ήτανε. Έκανε μετάνοιες τη νύχτα. Κύριε σου Χριστέ, εσώ με, Κύριε σου Χριστέ, τα κάτω του κάτω. Πώς αυτοί οι άνθρωποι που δουλέψανε οι εργάτες του Χριστού να μην πάνε στον παράδεισο. Για όλον τον Θεό. Δεν ξέρει ο καθένας. Ο καθένας, αδέρφια μου, σκέφτεται και ακούει και λέει όσα έχει ο άνθρωπος στον εαυτό του, νομίζει και ο άλλος άνθρωπος είναι ο ίδιος. Δεν είναι.